λέω, αυτοί οι άνθρωποι, τι ψυχή έπρεπε να έχουν, να έρθεις πρόσφυγας, να χαθεί όλο το γιο σου και να ασχολείσαι να ιδρύσεις ομάδα. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο ΠΑΟΚ έχει το άσπρο και το μαύρο. Έχει τη ζωή που εκφράζεται από το λευκό και έχει και το μαύρο που εκφράζεται από το θάνατο. Από τότε βγήκε εκείνο το σλόγγαν «Πάω και ξέρω ψωμί». Τότε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και ερχόντουσαν στο γήπεδο με το καρβέλι του. Και μέχρι που παίζαμε εμείς το ψωμί είχε εξεταθεί. Και αυτοί το τρώγανε και λέγανε «Πάω και ξέρω ψωμί». Εμείς λέγαμε «Μπιζίν ΠΑΟΚ» τον λέγαμε μεταξύ μας. Ο δικός μας ΠΑΟΚ. Οι μπάλες ήταν τότε βαριές, είχαν και το κορδόν. Και άμα χτυπούσες κεφαλιά εδώ και σέβεις και το κορδόνι, έκανες γραμμή εδώ. Для кого-то это будет казаться, что я приехал в гости, но мы все на земле в гости. А мне кажется, что я приехал к себе домой. Это ПАОК, Вайсен Мурель, Комуроку. Сигурно.